Η κυρία Αλιάνα Κανέλη είναι εδώ κοντά μα, γιατί ο κύριο Γαβρόγλου, και θέλω σχόλιο και για τα δύο, είπε κάποια στιγμή στην ομιλία του: Δεν ήξερα ότι εκεί στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο είστε τόσο θρησκευόμενοι και δεν θέλετε ε, το νομοσχέδιο να έρθει την ε, μεγάλη εβδομάδα, όπω του είπε ο κύριο Παφίλη στην πρωτολογία του. Ξετσιπωσιά. Ορίστε. Είναι ξετσιπωσιά. Ε, και είναι και βαθιά αντιπολιτισμική θέση. Mm -hmm. Διότι το Κουκουέ σέβεται το θρησκευτικό αίσθημα των Ελλήνων. Mm -hmm. Και σέβεται και τι γιορτέ. Και σέβεται και το Γολγοθά. Όλο το θέμα με Ένα το, το κρατούμενο. Ναι. Δεύτερον, η κουβέντα ότι το φέρνεις με κλειστά σχολεία. Είτε ήταν κλειστά τα σχολεία γιατί είναι Πάσχα, είτε ήταν κλειστά τα σχολεία γιατί είναι Χριστούγεννα, δεν σχετιζόταν με αυτό. Τότε κλείνουν τα σχολεία για μακρό χρονικό διάστημα. Τα υπόλοιπα είναι μία μέρα. Αν ναι. πέσχε κανένα Σαββατοκύριακο μαζί, που εξορισμού δεν είναι η μακρά διακοπή. Η μακρά ναι. διακοπή. Και η φράση τότε ήτανε, όπως λέγεται από το Κομμουνιστικό Κόμμα, τα φέρνει στα νομοσχέδια ή το καλοκαίρι, δηλαδή ναι. που είναι εντελώ κλειστά τα σχολεία, λογοθέρους, ή τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα. Και έκανε αυτό για να δείξει ότι είναι υπεράνω. Κοιτάξτε, το ύφο του κυρίου Ούλου, mm. είναι κουστούμαρισμένο Πολακιστάν. Είναι πολλακή διαντήληψη, ναι. αλλά μετά χαμουδήθεν ακαδημαϊκή ε, ε, βενετσιάνικη μάσκα. Βάζουμε δηλαδή ένα ύφο ακαδημαϊσμού mm -hmm. ε, που ε, το πρώτον ίδιο ενό ακαδημαϊκού είναι η συγκατάβαση στο λόγο και όχι αυτού του είδου η χρήση τη ηρωνία. Το να λε στο Κομμουνιστικό Κόμμα άνθρωπο προερχόμενο. και ε, έχω τωσε, μια ηλικία. Mm -hmm. αξιοσέβαστη. προερχόμενο, mm -hmm. προερχόμενο προερχόμενος, προερχόμενος, κουκουέ ιστορικού mm -hmm. άνθρωπο mm -hmm. τη πρώτη διάσπαση, έτσι. Mm -hmm. Να έρχεσαι σήμερα και να λε κριτική ικανότητα. Το κουκουέ ζητάει από τα σχολεία για να αναπτύξουν τα παιδιά, είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Αυτό δεν το λε. Όχι όντα φασίστα αντικομουνιστή, δεν το λέει αντικομουνιστή παντού, σε ολόκληρο τον κόσμο. Αντικομουνιστή. Μπορεί να κατηγορήσει για ό,τι θέλει το Κομμουνιστικό Κόμμα, mm -hmm. αλλά όχι για έλλειψη και καλλιέργεια κριτική ικανότητα. Ναι. Γιατί αυτό το λέει μόνο κάποιο ο οποίο δεν άντεξε να είναι κομμουνιστή, ούτε αυτό ούτε η κριτική του ικανότητα. Πάμε στον Την αυτοκριτική του. Ναι, ναι, ναι. Ακούστε όμω, ο ναι, ναι, ναι. κ. Γαβρόγλου είπε πολλά ψέματα. Δεν είπε μόνο το ψέμα, τι είπε ο, ο κουτσούμπα. Δεν είπε μόνο το ψέμα που απά, σε με βάση αυτά και mm -hmm. του πήγε ο, ο Παφίλη ορθώ, διάβασε το Ριζοσπάστη για να μιλέ από σπασματικέ θέσει. Είπε ψέματα απίστευτα. Ωραία. Πάμε είπε στε... ψέματα απίστευτα τα οποία εγώ δεν κατάλαβα ποτέ γιατί η Νέα Δημοκρατία ε, ε, ε ξεκινώντα την υπόθεση Πολάκη, δεν διάκοψε τη συζήτηση για το νομοσχέδιο καταθέτοντα εκείνη την ώρα τη μομβή. Δεν το κατάλαβα. Να διακοπεί το νομοσχέδιο. Δεν το έκανα, θα, θα το Γιατί ο, ο κόσμο ζητούσε να αποσυρθεί. Mm -hmm. Να υπάρξει χρόνο επεξεργασία. Είπε ψέματα. Έλεγε για ομόφωνε αποφάσει. Όλε εταιρείε Μα έλεγε ναι. για ομόφωνε αποφάσει. Έλεγε για ομόφωνε αποφάσει σε συγκλήτου πανεπιστημίων που είχαν πάρει με συντριπτική πλειοψηφία αντίθετη θέση με το νομοσχέδιο. Για να πάω σε λίγα πράγματα. Ψηφισμένο θα βάλουν στο, οπότε... στο μηχανογραφικό. θα στο μηχανογραφικό σχολέ που δεν έχουν ιδρυθεί. Και νομίζετε εσεί ότι ιδρύσεις, η ίδρυση, η ενό πανεπιστημιακού τμήματο mm -hmm. ή ενό τμήματο ΤΕΗ πανεπιστημιοποιημένου ή το ανάποδο είναι σαν του τύπου παίρνω μία άδεια fast track και ανοίγω μία επένδυση ε, χρυσός ή ε, ε, το ποιτό θα είναι φτηνό. Αυτό που χαρακτηρίστηκε από έκτρομα και ζητήσατε να αποσυρθεί, ψηφίστηκε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε στον original πολλάκι τώρα. Γιατί είπε ότι ο, ο... ο κύριο Γαβρόγλου προσπαθεί να μιμηθεί. Έτσι. Λοιπόν, ότι είναι φλακιστάν. Ε, ε, πάμε στον original πολλάκι τώρα. Και στην στάση του θα Αυτού του, του, του είδου το λόγο ναι. που τα είχαμε δει είναι αψή. Και νομίζω ότι προσβάλλει. Ε, <Κυχ> καταρχήν ο κύριο Τσίπρα προσέβαλε και του φακεανού αυτού κατά Ναι. Του προσέβαλε. Ε, μάλιστα βγήκαν και αρκετοί προσέβαλε, Όχι, προσέβαλε τους φαγιανούς. Αυτούς mm -hmm. καθ' και αυτούς τους κριτικούς. Δεν μπορεί δηλαδή να παρουσιάζεται ως αιτιολόγηση το είναι made in Crete. Ότι είναι mm -hmm. από την Κρήτη. Και ξέρετε ότι η κριτική είναι και εξαιρετικά ευαίσθητη σε αυτά τα πράγματα. Μα γι' αυτό και, και έχουν αντιδράσει. Και έχουν και μια περηφάνεια. Και δεν νομίζω εγώ ότι υπάρχει έντιμο κριτικό, κριτήκαρο, που δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσει λάθο και να ζητήσει, συγγνώμη. Mm -hmm. Έτσι, και να είναι μονικό. Πάντω, κάτι τέτοιο δεν υπόθηκε αυτό, ούτε αυτό από τον το κύριο ένα. Πολάκη ούτε από τον κύριο Τσίπρα. Το το ο οποίο, μάλιστα, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Λιαννα. Η δήλωση του Πολάκη ναι. είναι: Εγώ έκανα, λέει, πολιτική αυτή. κριτική. Λοιπόν, είναι ανήθικη πολιτική κριτική. Είναι ανήθικη πολιτική κριτική. Είναι ανήθικη στην ουσία τη. Είναι στο βάθο τη, είναι, είναι στην προσωποποίησή τη. Και ακούστε τώρα. Έρχεται ένα πρωθυπουργό στη Βουλή. Την ώρα που έχει προκύψει αυτό το μείζον Μ. θέμα που ανοίγει σε συζήτηση και λέει κάτι το οποίο είναι για μένα είναι η πεμπτουσία της ε, τσογλανοεπικοινωνιακής προσέγγισης. Βγαίνει και λέει, απαντώντας στον αξιωματικό του αντίπαλο που είναι ο κύριος Μητσοτάκη, «Έλα να μετρηθούμε στις τηλεθεάσεις». Ναι. «Έλα, έλα μου, να ναι, κάνεις για να μια τηλεθέαση». Είναι όλοι αυτοί οι οποίοι μιλάνε. Για επικοινωνιακέ πολιτικέ τα είχαμε δει τι καταδικάζουν. Για fake news τα είχαμε δει να τα καταδικάζουν. Αυτό. Και βλέπει τώρα, βγάλει την έξω την επικοινωνία σου να τη μετρήσουμε. Και την τηλεθέασή σου. Έμα ε, την επικοινωνία σου. Την ναι, επικοινωνιακή μάλιστα. σου πολιτική και την τηλεθέασή σου. Ωραία. Σε επίπεδο δηλαδή, πώ να σα το πω, ρε παιδί, δεν έχω άλλη λέξη να σου το πω. Γιατί ξέρει αυτέ οι λέξει πάνε και σε νεαρά παιδιά, mm -hmm. ο, ο Τσίπρα, πέρα στα 40. Δεν μπορεί να είναι πια παιδάκι. Δεν μπορεί να καμώνεται ότι τα φιλαράκια του τα πειράξανε, να πούμε, και θα το παίξει η μαχαλόμαγκα τη γειτονιά. Αυτά τα πράγματα πολιτικά τι έχουν κάνει. Συζήτηση για το νομοσχέδιο τη παιδεία σε βάθο δεν κάναμε. Mm -hmm. Και καμώνονται όλοι ότι είναι ιερό ζήτημα η παιδεία. Θυμάσαι άλλη περίπτωση στο ελληνικό κοινοβούλιο, όπου ο Πρωθυπουργό να λέει ότι επειδή θα καταθέσει η αξιωματική αντιπολίτευση πρόταση μορφή κατά του Υπουργού, εγώ θα τη μετατρέψω σε πρόταση εμπιστοσύνη. Ναι, αλλά εγώ όλα τα περιμένω, δεν θυμάμαι. Mm -hmm. Αλλά, αλλά ένα άνθρωπο ο οποίο έχει πει ότι 17 ώρε πέθανα στη διαπραγμάτευση και γι' αυτό πρέπει το όχι σα να γίνει ναι. Μα, δεν θυμάμαι κι άλλον. Δεν θυμάμαι κι άλλον. Δεν θυμάμαι κι άλλον ο οποίο να κυβερνάει με τη δεξιά μετά προσπαθώντα να στραγγαλίσει σε ατομικό επίπεδο. Ποιονδήποτε του στάθηκε και τον βοήθησε να κατακτήσει την εξουσία, μη έχοντα κοινοβουλευτική πλειοψηφία στην πραγματικότητα ν, να είναι ο άνθρωπο ο οποίο. Διατείνεται ότι όλα είναι ένα αριστερό πρόσημο. Ούτε το... να φτάνει ναι. να χρησιμοποιεί. Ε, κοιτάξτε, να δείτε, για να φτιάξει ένα μέτωπο. Ναι. Πρέπει να αναγνωρίζει ένα πράγμα. Το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να αναγνωρίσει κάποιο, στο φασισμό εννοώ, ε, και την προοδευτικότητα, είναι ότι δεν μπορεί να φτιάξει ένα μέτωπο αντιφασιστικό και αντιμπεριαλιστικό και αντιναζιστικό, κάνοντα το σκυλάκι του Πάιλετ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εκ mm -hmm. των πραγμάτων δεν γίνονται. Πώ να σα το πω, Δεν mm -hmm. γίνονται. Σε τελευταία ανάλυση, ε, δεν πα παρασημοφόρησα εγώ και εσεί το, ε, το Χίτλερ και τούμπαλιν. Δηλαδή, mm -hmm. υπάρχει μια ιστορία την οποία δεν μπορεί να διαστρεβλώνει την πραγματικότητα. Ακούστε. Μπαίνουμε λοιπόν σε μια επικίνδυνη φάση. Ποια είναι mm -hmm. η επικίνδυνη φάση mm -hmm. αυτή τη στιγμή, Δεν συζητάμε τίποτε από αυτά που καίνουν τον κόσμο. Οικονομία, καθημερινότητα, ασφάλεια, παιδεία, όπω πολύ σωστά ναι, λέτε. Αυτά που yeah. είναι ιερά και όσια για τι κοινωνίε. Mm -hmm. Γιατί πρώτα απ' όλα, ό,τι δικαίωμα έχει εξασφαλιστεί από την παιδεία μέχρι το ψωμί, ξέρει mm -hmm. πολύ καλά ότι δεν έχει γίνει επειδή κάποιο αποφάσισε να το δώσει. Το ηθικό πλεονέκτημα τη αριστερά το έσωσαν, λένε κάποιοι. Γράφεται κάπου οι κύριοι Φίλης, mm -hmm. κούλογλου, οι αντέδρασαν. Θυμάμαι, με θυμάμαι, άξω, γιατί το ηθικό πλεονέκτημα. Μούρι Γιατί αντέδρασαν με... στι δηλώσει πολλά. Μουρι με μούρι μουρι με μούρι, το έφαγα. Μούρι μούρι το έφαγα στην εκπομπή του Μέγκα τότε, βράδυ, πρετεντέρη, που είναι ο Κατρούγκαλο, ο οποίο δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα ότι θα είναι υποψήφιο. Mm -hmm. Και τότε είχε βγει εκείνο το φιλμ για το Γκασιδιάρη και τα λοιπά με τον Τζίπρα και τον είπα Τσογλάνη. Mm -hmm. Και γυρίζει και μου λέει να μιλήσετε εσεί για το ηθικό πλεονέκτημα mm -hmm. της τη αριστερά. Σκεφτείτε τώρα τον νόμο Κατρούγκαλο. Mm -hmm. Σκεφτείτε την πλατεία των αγανακτισμένων με τη μορφή που είχε πάρει και τι συνεργασίε σκεφτείτε τη στήριξη άλλων πραγμάτων. Σκεφτείτε φράσεις του τύπου «Να στραβή στη βάρδιά μου». Έλυτε. Σκεφτείτε αρνιά που στείνονταν μέρες που είμαστε τώρα στο ναι. πάσ... για το Πάσχα. Ναι, τα θυμόμαστε όλα αυτά την πανηγυρική διάθεση. Αρχίστε να θυμάστε τι άλλα πράγματα έχει πει ο Πολάκης. Ο yeah. Πολάκης έχει κρεμάσει στο δρόμο. Ήταν η εποχή που ήταν τολμηρό να λες ότι δεν μπορεί να βγαίνουν αφήσει με προκηρυγμένα κεφάλια στους ανθρώπους. Λοιπόν, αυτά είναι μία διάβρωση από τα κάτω που βλάπτει την έννοια του προοδευτικού, βλάπτει την έννοια της αριστεράς, mm -hmm. κάνει τον πιο ύπουλο και βρώμικο αντικομουνισμό. Εσείς δεν μπορείτε να το μετρήσετε αυτό, γιατί δεν σας νοιάζει, γιατί δεν είσαστε στο κουκουέ, γιατί δεν είστε με το κουκουέ, mm -hmm. γιατί δεν ξέρατε πολλούς από αυτούς να ήταν δίπλα σας και μετά να βρεθήκαν απέναντί σας. Δεν ξέρετε, ανθρώπου οι οποίοι βγήκανε στου διαδρόμου να φτύσουν εκεί που φάγανε πολιτικά ενώ, Όχι φάγανε φα. Ναι. Θέλω να μιλήσουμε για αυτό που είπε πριν. που το επικαλούνται στα βιογραφικά ναι. του. Δεν είσαστε εκεί να καταλάβετε ότι ο πιο βρώμικο αντικομπουρισμό εμφανίζεται όταν η αριστερά. Γλιστράει, καταλήγει στη γλίτσα τη σοσιαλδημοκρατία. Είπε πριν για την καθημερινότητα των πολιτών και για τα σημαντικά θέματα. Αμέσω μετά το Πάσχα ετοιμάζεται ένα πακέτο παροχών σε μια προσπάθεια του κ. Τσίπρα προφανώ να αλλάξει λίγο το, κλί... το κλίμα εν εκλογών. Παροχέ, μιλάμε για Και από αυτή, φράση, φόρο... από αυτή τη φράση ξεκινάνε όλα. Δηλαδή. Έτσι όπω τη διατυπώνετε. Και καλά κάνετε και τη διατυπώνετε, γιατί έτσι τη λέει και ο κόσμο. Και εκεί είναι η πεμπτουσία τη πολιτική αντίδραση που έχουμε εμεί σε αυτά. Παροχέ. Ποιοι είναι αυτοί που θα κάνουν παροχέ. Η κυβέρνηση. Γιατί να μην Το υπερπλεώνασμα. Τα ιδιεκδικούμενα που είναι ψίχουλα από αυτά που θα γυρίσουν πίσω είναι και παροχή ευγνωμοσύνη στον ηγεμόνα. Στον ηγεμόνα τη ενσωματωμένη στο σύστημα αριστερά. Τη διαχειριστική του καπιταλιστικού συστήματο αριστερά, παροχέ, θα γυρίσει πίσω τα κλεμμένα. Θα πρέπει να πανηγυρίσει κάποιο γιατί δεν του ξυλώσανε και τι τρίχε από το πετσί του. Αλλά δεν του έχουν αφήσει τίποτε όρθιο. Τα οποία από τη μία τσέπη θα μπαίνουν και από την άλλη θα βγαίνουν, γιατί έχει εμπρεδώσει μετά από τέσσερα μισή χρόνια, και ένα αίσθημα εμπιστοσύνη. Όταν από τη μία μεριά τα φέρνει και από την άλλη μεριά τα παίρνει. Mm -hmm. Έτσι έγινε με τον έμφυα, έτσι έγινε με το αφορολόγητο. Έτσι είναι που θα πάει αν θα ανέβει ή αν θα κατέβει. Έτσι έγινε με τα ψέματα, έτσι έγινε με την αντίληψη, έτσι έγινε με του πρόσφυγε. Για mm αν -hmm. δια. Δείτε εσεί που λέγατε ότι είναι προοδευτική η στάση του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στου πρόσφυγε. Έχουμε 93 ΜΚΙΟ. 93 ΜΚΙΟ μόνο στην Αθήνα. Ναι. Χτε στο... Χτες Α, στην Κεσταριανή. Να. Τελειώνουμε. Ναι, ναι. Δείτε τι λέγανε τότε για του πρόσφυγε. Ακόμα και αυτού που ήταν μπροστά από την Κουμουνδούρου. Και τώρα πήγανε στου πρόσφυγε και του είπανε φύγετε γιατί χαλάτε το ύμα τη κυβέρνηση. Όταν σου λέω εγώ, έλα να μετρήσουμε τι επικοινωνίε μα. Σκεφτείτε κάτι και σα το λέω μέρε που είναι. Να το απαιτείτε, να πάτε να το ζητήσετε. Είστε, δεν είστε κομμουνιστέ. Πάρτε τουλάχιστον το αίσθημα τη διεκδίκηση. Χθε στην Κεσταριανή ήταν ο Πρωτούλη, ήταν ο Μιχαήλ, που είναι και υποψήφιο. Ε, που είναι πυροσβέστη ο άνθρωπο mm -hmm. ε, 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 συνταξίουχος, Και μιλούσαν για την έλλειψη μέτρων πυροπροστασία, για αυτά που έπρεπε να έχουν γίνει. Είμαστε μία εβδομάδα πριν από την επίσημη έναρξη. Δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν έχουν γίνει ασκήσει. Δεν έχουν γίνει επενδύσει. Δεν έχει γίνει τίποτα. Οι πυροσβέστε είναι με ένα δισεκατομμύριο κομμένο από την πυροσβεστική τα τελευταία χρόνια. Πρέπει δηλαδή να ξανακαούμε για να το θυμηθούμε ω κριτήριο ψήφου στι περιφερειακέ και στι δημοτικέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση. Ε, καλό Γολγοθά, γιατί είναι ο πριν από την Ανάσταση. Και να θυμάστε ότι φέτο η Ανάσταση φέρνει μια εξαιρετική σημασία στην Πρωτομαγιά. Μόλι δύο-τρει μερούλε μετά, και αν δεν βγούμε στον δρόμο να πάρουμε αυτά που μα έχουν πάρει, τότε θα περιμένουμε τι παροχές για να μπορέσει ο ηγεμόν να πανηγυρίσει με την παρέα του.